Καλησπέρα. Είναι Πέμπτη, πολιτιστικές διαδρομές με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη και όπως ίσως θα έχετε δει, το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι επιφανείς ποντιακές οικογένειες. Με χαρά μας έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της αδελφότητας των Πανταχού Γαβράβων, ο Άγιος Φεύρος ο Γαβράς, τον πρόεδρο του Δέλτα Σίγμα, κύριο Νίκο Γαβρά. Καλησπέρα και Γαβρά. Καλησπέρα σας κύριε Κωνσταντινίδη και καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Καλή χρονιά με υγεία. Πάνω απ' όλα με υγεία, να πούμε σε όλους τους αγαπητούς τηλεθεατές και ακροατές του σταθμού και της εκπομπής, τις ευχές μου στους φίλους στη Δράμα, στη Σέρε, στην Αλεξανδρούπολη, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, στη Λάρισα. Πρόσφατα αποκτήσαμε φίλους και πατριώτες ποντίους. Τους ευχαριστούμε. Ένα φιλικό χαιρετισμό στους φίλους μας στη Στουγκάρδη, στο ραδιοφωνικό σταθμό που τα παιδιά κάνουν μια εκπληκτική δουλειά, πραγματικά. Και σε όλους τους φίλους από μας ακούνε εδώ στη Νέα Σμύρνη. Το όνομα Άγιος Φεόδωρος ο Γαβράς, η αδελφότητα. Έχοντας περάσει και 10 χρόνια από τη δημιουργία της αδελφότητας, ποιος ήταν ο σκοπός που δημιουργήθηκε? Ποιο ήταν το κίνητρο για το ρεύσμα? Το κίνητρο ήταν να προσπαθήσουμε να ψάξουμε να βρούμε την οικογενειακή μας ιστορία και την παράδοση μέσα από τις καταγραφές της ιστορίας, μέσα από τα βιβλία, μέσα από όλο το ιστορικό υλικό που υπάρχει. Ερέθισμα μας έδωσαν δύο πολιτιστικοί σύλλογοι που ιδρύθηκαν πριν από 40-45 χρόνια, ένας στην Έδεσα και ένας άλλος στη Θεσσαλονίκη. Είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι ποντίων Εδέσης και Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Θεόδωρος ο Γαβράς. Αυτοί είναι σύλλογοι πολιτιστικοί, οι οποίοι φέρουν το σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού και της ορθοδοξίας μας, τον Άγιο Θεόδωρο τον Γαβρά. Μια εμβληματική προσωπικότητα της οικογένειάς μας. Αυτό λοιπόν μας έκανε το ερέθισμα, μας έδωσε το ερέθισμα, ώστε να ψάξουμε να βρούμε την ιστορία μας, τις ρίζες μας, να συγκεντρώσουμε όλα τα κλαδιά της οικογένειάς μας και εδώ στην Αθήνα, που δυστυχώς λόγω αστιφιλίας το 1/3 της ελληνικής επικράτειας κατοικεί ή δραστηριοποιείται έστω στον ευρύτερο νομό της Αττικής, ιδρύσαμε τον Σύλλογο με σκοπό τα τρία δέλτα που λέμε, την διάσωση, την διαφύλαξη και την διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όπως γράφουμε και στο συλλεκτικό ημερολόγιο, για τη διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης. Γιατί όσο η μνήμη διατηρείται ζωντανή, τόσο και η ταυτότητά μας, είτε η ατομική είτε η συλλογική, παραμένει αναλύωτη και οι πατρίδες μας ζωντανές και αθάνατες. Έτσι λοιπόν, σαν πολιτιστική αναγκαιότητα μέσα στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον που ζούμε, θεωρήσαμε σκόπιμο να ιδρυθεί ένας σύλλογος που στόχο θα έχει μέσα από την τοπική ιστορία που έδρασαν οι προγονείς μας να προβάλλουμε όλα αυτά τα στοιχεία, χωρίς να ξεχωρίζουμε, αλλά εντάσσοντάς τα μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της ιστορίας μας. Η γενικότερη εθνική ιστορία συναποτελείται από πολλές μικρές ιστορίες. Θέλω να βοηθήσουμε σε αυτό το τομέα. Η ονομασία? Η ονομασία προήλθε η αδελφότητα ως, να τονίσουμε, την οικογένεια, τα αδέρφια μας, τα ξαδέρφια μας, ότι είμαστε μία οικογένεια, και το Άγιος Θεόδωρος ο Γαβράς είναι, επαναλαμβάνω όπως προείπα,
πολιτιστικός ο σύλλογος και δεν είναι θρησκευτικός. Αναφέρουμε τον Άγιο Θεόδωρο τον Καβράζη σαν την πλέον εμβληματική προσωπικότητα. Υπήρχαν και πολλά άλλα εξίσου επιφανή μέλη της οικογένειάς μας. Κάποια στην πορεία της εκπομπής μας θα τα αναφέρουμε. Αλλά προτιμήσαμε με αυτό το κριτήριο. Μάλιστα. Η σχέση των δύο συλλόγων που αναφέρεται στη Θεσσαλονίκη και στην Έδεσσα με εσάς, απλώς μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι στην Αθήνα ήταν μια ανάγκη των υπόλοιπων μελών της οικογένειάς σας, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και έχουμε συζητήσει και κατηδία, είναι πολλοί οι κλάδοι που απαρτίζουν την οικογένειά σας, άρα ήταν ακόμη ένα σημείο αναφοράς η Αθήνα ως προς τους συγγενείς και μέλη της οικογένειάς σας. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε στην Αθήνα ο Σύλλογος της Αθήνας και δεν παρέμεινε μόνο στη Θεσσαλονίκη, δεν παρέμεινε μόνο στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Θα πρέπει να αναφέρουμε καταρχάς ποια είναι η πληθυσμιακή κατανομή και ποια είναι η οικογένειά μας. Και στη συνέχεια να σας απαντήσω στο ερώτημά σας. Γιατί άμα σας απαντήσω στο ερώτημα χωρίς να έχουμε την ομοδομή που βρίσκεται, δεν θα αντιληφθεί κανένας. Αναφερόμαστε πλέον για την οικογένεια των Καβράδων, μια οικογένεια ποντιακής καταγωγής, παρότι κάποιοι οι οποίοι δεν είναι ποντιακής καταγωγής ή ακόμα και ποντιακής καταγωγής αναρωτιούνται πώς ονόματα, επώνυμα, δισύλλαβα είναι και ποντιακής καταγωγής, αφού έχουν συνηθίσει να, με την επώνυμα με καταλήξεις Ίδης ή Άδης. Σωστά. Λοιπόν, είναι ποντιακής καταγωγής, όπως ποντιακής καταγωγής είναι και οι Ψηλάτιδες, οι Μουρούζιδες και οι οικογένειες που έχουν και άλλες καταλήξεις, σε Όπουλος, Παπαδόπουλος, Μαυρόπουλος και αυτά. Απλά, κατά το 18ο και 19ο αιώνα, όταν δόθηκαν κάποια δικαιώματα από τους Οθωμανούς, από τον Σουλτάνο, για αυτοπροσδιορισμό, το Χάτι Χουμαγιούν, Χάτι Σερίφ προηγουμένως, κάποιοι Έλληνες, με τη βοήθεια των λογίων των δασκάλων, άλλαξαν τα επώνυμά τους σε κατάληξη Ίδης και Ιάδης, που είναι της Αττικής διαλέκτου. Έτσι λοιπόν τα ονόματα σε Ίδης και Εάδης είναι διαμορφωμένα πριν στη συντριπτική τους πλειοψηφία πριν από 150-200 χρόνια. Η καταγραφή της οικογένειάς μας, αν μπορούμε να αναφέρουμε 2-3 χαρακτηριστικά στοιχεία, είναι μια επιφανής βυζαντινή οικογένεια ποντιακής καταγωγής. Βυζαντινή, αν την προσδιορίσουμε χρονικά, που ξεκινά από τη μεσοβυζαντινή περίοδο της ιστορίας μας ή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπως την έχουν ορίσει οι βυζαντινολόγοι. Ένα χαρακτηριστικό είναι η ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της οικογένειας είναι η αρχαιότητά της. Πρωτοεμφανίζεται το 977 μετά Χριστόν, πριν από 1000 χρόνια, και το σημαντικότερο είναι ότι έχει συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία μέχρι τις μέρες μας. Δεν υπάρχει ποντιακή οικογένεια αρχαιότερη καταγεγραμμένη ιστορικά, με συνεχή και αδιάλειπτη πορεία που τα πρώτα χρόνια είχε έναν ανήκε στην στρατιωτική αριστοκρατία του Πόντου. Γι' αυτό δικαιολογείται, γιατί οι πρώτες ελληνικές οικογένειες, μάλλον με επώνυμο οι ελληνικές οικογένειες, ναι, ναι, οι επώνυμες εννοώντας ότι να φέρουν επώνυμο και όχι διάσημες, που ήταν και διάσημες εκείνες την εποχή, γιατί ήταν ελάχιστες. Λίγο στη σημερινή εποχή έχουμε λίγο αλλοιώσει κάποιες λέξεις. Την έννοια, έτσι είναι. Την έννοια. Όταν λέμε επώνυμος, καταρχάς σήμερα δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει φέρει επώνυμο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και το λέμε με την έννοια της αναγνωρισιμότητας. Αυτό είναι οι επώνυμες, επώνυμο πρόσωπο, επώνυμες οικογένειες και το ένα το άλλο. Αυτή την έννοια, τη μεταφορική, έχουν
σήμερα. Λοιπόν, οι οικογένειες πρωτεμφανίζονται στο Βυζάντιο με επώνυμα από τον 8ο-9ο αιώνα και ανήκαν στην στρατιωτική αριστοκρατία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι 48ο σε αυτούς τους ιστορικούς που κάνουν καταγραφές σε όλη τη Βυζαντινή επικράτεια ήταν η οικογένειά μας από το 977, όπως τις έχουν καταγράψει με τότε και έχουν διασωθεί. Με τότε αυτοκράτορα. Το 977 πρώτο ξεκινά ο Βασίλειος ο Β' ο Βουλγαροκτόνος από την δυναστεία, από την οικογένεια των Μακεδόνων. Ήταν υπό επιτροπία τότε και κράτησε, ήταν η ένδοξη αυτοκράτορας ο Βασίλειος ο Β' ο Βουλγαροκτόνος, ο οποίος μάλιστα που πρωτοεμφανίζονται και οι γαβράδες στην ιστορία, στην καταγεγραμμένη πλέον ιστορία μας. Λοιπόν, και ο ιστορικός ο Γάλλος, ο Γουστάβος Λουμπερζέ, χαρακτηρίζει την εποχή εκείνη της Βυζαντινής εποποιίας, γιατί αναπτύχθηκε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και εδαφικά και ενισχύθηκε στρατιωτικά οικονομικά. Εκεί λοιπόν αναφέρομαστε για την οικογένεια αυτή με τα χαρακτηριστικά αυτά. Θα έπρεπε λοιπόν να γνωρίζουμε όταν θα φτιάχναμε ένα σύλλογο την κατανομή της οικογένειας, την πορεία που πέρασε, για να μπορέσουμε να δώσουμε και μία προοπτική, χρονική προοπτική και διάρκεια στην ζωή του συλλόγου. Δυστυχώς είναι ελάχιστοι οι σύλλογοι οι οποίοι είναι οικογενειακοί σύλλογοι με την έννοια της μεγαλύτερη της ενίσχυσης της δραστηριότητας μέσα από την οικογενειακή ιστορία και την παράδοση. Μα θα μου πείτε, τόσοι σύλλογοι ποντιακοί υπάρχουν. Άλλος ένας σύλλογος οικογενειακός. Η απάντηση είναι η εξής. Η οικογένειά μας στην πορεία των χιλίων ετών, των 35 γενεών, με πολέμους, αλλαγές συνόρων, απώλειες αυτοκρατορίας, μετακινήθηκαν. Πήγαν στην Κρήτη, πήγαν στην Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και λίγοι παρέμειναν και στην Πόντο, όπου ήρθαν οι τελευταίοι το 22-23 με τη Μικρασιατική καταστροφή. Λοιπόν, θα έπρεπε οι κλάδοι αυτοί να δούμε πόσοι βρίσκονται, πού βρίσκονται, να μην κάνουμε ένα σύλλογο που να υπάρχουν το 5%. Αυτός να μην γίνει ένα σύλλογος για να γίνει ακόμα ένα σύλλογος. Για να γίνει ένα σύλλογος που στο ξεκίνημά του θα πρέπει να το αγκαλιάσουν τα μέλη της οικογένειάς μας. Λοιπόν, σε ένα μέρος που δεν υπήρχαν μέλη της οικογένειάς μας, δεν υπήρχε περίπτωση να σταθεί και να έχει κάποια προοπτική. Γι' αυτό το λόγο και μέσα στην Αστιφιλία φτιάξαμε εδώ στην Αθήνα έναν σύλλογο οικογενειακό, συμπληρωματικό, αν θέλετε, στους υπόλοιπους συλλόγους και όχι ανταγωνιστικό. Γιατί μέλη της οικογένειάς μας εδώ στην Αθήνα κατάγονται τους τελευταίους αιώνες, όπως έχουν βρεθεί μέσα από την έγκυρη ιστορική έρευνα, από την Κρήτη και συγκεκριμένα από ένα χωριό από τους Αποστόλους, δηλαδή Αγίους Αποστόλους Αμαρίου Ρεθύμνου, από ένα χωριό της Πελοποννήσου, από τα Λουτρά, τα πρώην Καλύδια Ιρέας Γορτινίας, από δύο νησιά και Κλαδονίσια σήμερα, από την χώρα της Αμοργού και από το Σαγκρί της Νάξου, από όπου κατάγομαι, και οι τελευταίοι που ήρθαν από τον Πότο και πήγαν στη Μακεδονία. Λοιπόν, έστω στην Αθήνα που η συντριπτική πλειοψηφία είναι από γαβράδες που ανήκουν από την Κρήτη, Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να βρεθούμε σε ένα σύλλογο. Είτε ήταν ποντιακός, είτε ήταν γορτινιακός, είτε ήταν κριτικός, είτε ήταν κυκλαδίτικος. Επομένως δεν θα εγνώριζε ο ένας τον άλλον, δεν θα ξέραμε την ιστορία μας, ενώ αντίθετα τώρα συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς και τους τοπικούς συλλόγους και συμπληρωματικά
συνεργούμε στις διάφορες και συμπράττουμε στις διάφορες εκδηλώσεις τους. Τώρα μαζί με μένα νομίζω καταλαβαίνουν και οι ακροατές το λόγο ύπαρξης και δημιουργίας της αδελφότητας και στην Αθήνα. Και επιπλέον εγώ θα πω κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος, ότι απέναντί μου έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μαχητής του πολιτισμού και της ιστορίας μας. Είχα τη χαρά και την τιμή να παρευρεθώ στην οικία του και να θαυμάσω αυτή την τεράστια βιβλιοθήκη που θα έλεγα ότι θέλω να γίνω μαθητής του, να ακολουθήσω τα βήματά του. Θα πούμε αργότερα το λόγο. Μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον στο να μάθω και εγώ για τη δικιά μου οικογένεια και θα σας πούμε κι άλλα, γιατί θυμηθείτε πριν 2 χρόνια όταν ξεκινάγαμε την εκπομπή, από αυτό το βήμα καλούσα όλους, στείλτε μας ένα στοιχείο για την οικογένειά σας, μάθετε για την οικογένειά σας, να μάθουμε για τις ρίζες, μακάρι να γίνουμε αφορμή οι νεότεροι, και νομίζω θα συμφωνήσετε κύριε Γαβρά, οι νεότεροι να ανοίξουν τα βιβλία, να ψαχτούν, να ρωτήσουν τους παππούς και γιαγιάδες τους για τις ρίζες. Αυτό έχει μεγαλύτερη αξία και σημασία ακόμη και για την αδελφότητά σας. Οι νεότερες γενιές μέσα από το σύλλογό σας να μάθουν για την οικογένεια του Γαβράβου. Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου. Όντως έτσι είναι, αγαπητέ φίλε Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Στόχος μας είναι η αναζήτηση των αξιών και των στοιχείων που συνθέτουν την ταυτότητά μας, η αντίστασή μας να μην ξεθοριάσουμε μέσα στην πολυπολιτισμική χωάνη της εποχής μας και να μην χάσουμε την περπατησιά μας στον δρόμο για το μέλλον. Και η αγωνία μας είναι να κατορθώσουμε να γίνουμε φορείς όσων είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε στις επόμενες γενναίες, έτσι όπως το είπατε. Θα μπορούσατε να αναφέρετε κάποια στοιχεία για τη ζωή και τη δράση του Άγιου Θεούρου του Γαβρά, ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός στον περισσότερο κόσμο? Ναι, ο Άγιος Θεόδωρος Γαβράς ανήκει στην κατηγορία των στρατιωτικών Αγίων, των Αγίων της Εκκλησίας μας που είχαν έντονη στρατιωτική δράση την εποχή, όπως αναφέραμε, του Βυζαντίου, στα τέλη του 11ου αιώνα. Έδρασε στην περιοχή που κατάγονταν, στο θέμα της Χαλδίας, στο διοικητικό βυζαντινό θέμα της Χαλδίας, του Πόντου, που ήταν η καρδιά του βυζαντινού Πόντου, αυτού του ιστορικού Πόντου που λέμε και έχουμε υπόψη μας. Ήταν δύσκολες η εποχή εκείνη. Άρχιζε να παραγμάζει η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ταυτόχρονα να εισέρχονται τα τουρκικά φύλλα από την Ανατολία στην Βυζαντινή Επικράτεια. Έφτασαν λοιπόν να κάνουν μόνιμες κτίσεις από προσωρινές τα σελτζουκικά φύλλα, τα τουρκομανικά και κάποιες δυναστείες. Εκεί απειλήθηκαν από τον Πόντι με έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο ένιωσαν. Δυστυχώς ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας που ήταν τότε ο Αλέξιος ο Κομνηνός δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να βοηθήσει στην αντίσταση και στην άμυνα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Έτσι όπως ανήκε στην βορειοανατολικά σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δέχτηκαν τα πρώτα κύματα των τουρκικών φύλων. Εκείνο που ο Άγιος Θεόδωρος ο Γαβράς ήταν τότε δούκας του θέματος της Χαλδίας. Έπρεπε να αμυνθεί μόνο οργανώνοντας τα ντόπια στρατεύματα. Έτσι λοιπόν αυτό έκανε και αμύνθηκε
Μάλιστα, η Άννα η Κομνηνή στην βυζαντινή της ιστορία, στην Αλεξιάδα της, στο έργο της, αναφέρει ότι σε όλες τις μάχες που έδωσε ο στρατηγός και δούκας, διοικητικός και στρατιωτικός ηγέτης του Πόντου, Θεόδωρος Γαβράς, νικούσε σε όλες τις μάχες. Έπεσε στην τελευταία που έδωσε τον Οκτώβριο του 1098, πριν από 900 χρόνια. Να μην σας κουράσω με ονόματα των ηγετών των Σελτζούκων Τούρκων, γιατί με ονόματα δεν θα τα θυμάται κανένας σε λίγα λεπτά. Σωστό. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αντιστάθηκε, συνελήφθη εχμάλωτος και οι Σελτζούκοι έκαναν μία απόπειρα, την πρώτη καταγεγραμμένη από την ιστορία, απόπειρα εξισλαμισμού χριστιανού από μουσουλμάνους. Έγινε στον Άγιο Θεόδωρο, στον Θεόδωρο τον Γαβρά, τον στρατηγό και δούκα του Πόντου. Και λέω απόπειρα γιατί απέτυχε, γνωρίζοντας ότι εάν ο ηγέτης δεχότανε τον εξισλαμισμό του, ταυτόχρονα και όλοι οι υπηκόοι, όλοι οι πολίτες του Πόντου θα μεταβαπτίζονταν και θα εξισλαμίζονταν. Έτσι η ιστορία έχει δώσει δείγματα γραφής, οι ηγεμόνες, ακόμα και έναν αιώνα νωρίτερα, ο Βλαδίμηρος της Ρωσίας που εκχριστιανίστηκε, και γι' αυτό οι Ρώσοι επί ένα αιώνα, επί μία χιλιετία, είναι χριστιανοί επειδή ο ηγεμόνας τους εξισλαμίστηκε. Οι Λαζί είναι μουσουλμάνοι γιατί ο ηγεμόνας τους των Λαζών εξισλαμίστηκε. Οι Βούλγαροι είναι χριστιανοί γιατί εδώ και έναν αιώνα την ίδια περίπου εποχή με τους Ρώσους χριστιανίστηκαν. Λοιπόν, εγνώριζε ότι ο εξισλαμισμός ο δικός του και η ενδεχόμενη σωτηρία της προσωπικής του ζωής θα επέφερε αυτά τα δεινά για την ελληνική φυλή, και όχι μόνο θα εξισλαμίζονταν και αυτοί οι πόντοι, τα εκατομμύρια τα οποία ήρθαν εδώ πέρα και θα ήταν όλοι, θα ήμασταν όλοι αντίπερα, αν δεν είχαμε έναν σύλλογο μαυροθαλασσίτικης θάλασσας, Ινστιτούτο Πολιτιστικό ή οτιδήποτε στην Τραπεζούντα, όπου υπάρχουν και ένα σωρό φυλές με μεγαλύτερη εθνότητα, τους Κούρδους σήμερα, που είναι πολύ περισσότεροι αριθμητικά και από τους Έλληνες, αλλά δυστυχώς δεν έχουν πατρίδα για τα γνωστά γεγονότα και τους λόγους. Λοιπόν, ένας λόγος παραπάνω θα είχε οι μουσουλμάνοι, θα είχαν έναν ισχυρό στρατιωτικό σύμμαχο στο να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη. Επομένως, εκτός το ότι όλοι οι Πόντοι σήμερα θα ήταν μουσουλμάνοι, δεύτερον, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία θα έπεφτε με πολύ πιο εύκολο τρόπο και πολύ πιο σύντομο τρόπο από ό,τι έπεσε τον 15ο αιώνα στους Τούρκους. Επομένως, είναι ένας πολύ σημαντικός για τον ποντιακό ελληνισμό, αλλά θα έλεγα για όλο τον ελληνισμό και για την Ορθοδοξία μας, ο Άγιος Θεόδωρος ο Γαβράς. Απλά δεν τον γνωρίζουν πάρα πολύ, γιατί συνήθως οι Άγιοι από τους νεομάρτυρες, που μπορεί να θεωρηθεί και πρώτο νεομάρτυρας, όπως τον έχει αναφέρει επιτυχώς η Βυζαντινολόγος η Ελένη Γλύκα Τζεραβελέρ, στο συμμετοχή της στην ιστορία του ελληνικού έθνους πριν από 30 τόσα χρόνια της εκδοτικής Αθηνών, ότι άνοιξε την χωρία των νεομαρτύρων του γένους μας, ο Άγιος Θεόδωρος ο Γαβράς. Τιμόταν από την τοπική εκκλησία, από τον Πόντιους, και ήρθε στο προσκήνιο με την μεταφορά τους ως πρόσφυγες τον τελευταίο αιώνα εδώ στην Μητροπολιτική Ελλάδα, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται η σημερινή Ελλάδα. Πότε τιμάται η μνήμη του και η γέννησή του? Όχι, τιμάται η μνήμη του. Η μνήμη του. Εορτάζεται η μνήμη, τιμάται η μνήμη του 2 Οκτωβρίου,
γιατί 2 Οκτωβρίου του 1998 μαρτύρησε με ιδιαζόντως απεχθή τρόπο. Όλα τα μαρτύρια όντως είναι απεχθή, αλλά η Εκκλησία μας χαρακτηρίζει κάποιους μάρτυρες όταν είναι εξόχως η δεχτή τα μαρτύρια ως μεγαλομάρτυρας, και έχει αυτόν τον χαρακτήρα, τον χαρακτηρισμό του Άγιου Θεόδωρου του Γαβρά, του μεγαλομάρτυρα. 2 Οκτωβρίου λοιπόν του 1998. Η Εκκλησία πότε τον κατέταξε στους Αγίους? Η Εκκλησία, όπως γνωρίζετε και αν δεν γνωρίζετε, όπως δεν γνωρίζουν η συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μας, μέχρι τον 14ο και 15ο αιώνα δεν τηρείτο η διαδικασία της αναγνώρισης της αγιότητας ενός Αγίου μέσα από συνοδικές πράξεις. Παραδείγμα, θέλω να σας πω το εξής πρωτάκουστο, που για κάποιους που είναι γνώστες της εκκλησιαστικής μας ιστορίας δεν είναι πρωτάκουστο και έχει και τη λογική εξήγηση. Δεν υπάρχει επίσημη συνοδική αναγνώριση για όλους τους Αγίους, για τον Άγιο Στέφανο τον Πρωτομάρτυρα, για τον Άγιο Γεώργιο, για τον Άγιο Δημήτριο, για όλους τους Αγίους. Ποιος αμφισβητεί ότι δεν ήταν Άγιοι? Κανένας. Λοιπόν, απλά είναι μια πρακτική των τελευταίων 4-5 αιώνων, και σας πληροφορώ, για όσους δεν το γνωρίζουν, προχθές, Δευτέρα ή Τρίτη, προχθές, αναγνωρίστηκε η αγιότητα του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτη. Ναι, σωστά. Από την Ιερά Σύνοδο της, του Οικουμενικού, από τη Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριάρχου. Λοιπόν, την εποχή εκείνη δεν απαιτούνταν. Κάνανε όμως μετά τον 14ο και 15ο αιώνα στην ουσία η αναγνώριση του ενός Αγίου προέρχεται μέσα από τη συνείδηση του χριστεπώνυμου πλήθους ότι είναι Άγιος. Αυτή είναι. Δεν αγιοποιεί η Εκκλησία μας. Απλώς αναγνωρίζει την αγιότητα που προϋπήρχε και μαρτυρούνταν και φανερώνονταν η πίστη στους άλλους. Αναγνωρίζει επισήμως, εντάσσοντας στις αγιογραφικές δέλτους της Εκκλησίας μας. Δεν κάνει όπως η Καθολική Εκκλησία δικαστήρια, που δύο δικαστήρια με κάποιους που προτείνουν έναν Άγιο να αγιοποιηθεί στο δυτικό δόγμα, και υπάρχουν και δύο δικηγόροι οι οποίοι βάλουν κατά του Αγίου και λέγονται οι δικηγόροι του διαβόλου. Από εκεί έχει γίνει και η έκφραση, όντως. Και υπάρχει το ακροατήριο, οι καρδινάλοι, οι οποίοι ψηφίζουν. Εάν εγκριθεί λοιπόν θετικά η έγκριση της αγιοκατάταξης, λοιπόν, πηγαίνει σε ένα δεύτερο δικαστήριο μετά από ένα χρονικό διάστημα, 2 ετών περίπου, όπου συμμετέχουν ανώτατοι επίσκοποι σύν τον Πάπα, οι οποίοι πλέον παίρνουν απόφαση που εάν θεωρηθεί θετικό ως προς την αγιοκατάταξή του, πλέον αγιοκατατάσσεται στην Καθολική Εκκλησία. Σε εμάς δεν γίνεται αυτό. Δεν χρειάζεται να γίνει. Χρειάζεται. Και για ποιο λόγο τότε τα τελευταία χρόνια έχουμε συνοδική απόφαση? Έχουμε συνοδική απόφαση γιατί για να μάθει ευρύτερα όλοι οι χριστιανοί όλου του κόσμου ότι με την απόφαση τη συνοδική αυτή πλέον πρέπει να τιμάται όχι μόνο από το τοπικό πλήρωμα της Εκκλησίας μας, όπως έγινε με τους πόδιους, αλλά από το σύνολο, πλέον σαν ευρύτητα, σαν άνοιγμα της φήμης του Αγίου. Αυτό έχει το νόημα.
Γι' αυτό το λόγο δεν χρειάστηκε να απόφαση συνοδική ούτε για τον Άγιο Θεόδωρο τον Καβρά που ήταν στον 11ο αιώνα, ούτε και κάποιους άλλους Αγίους. Μάλιστα. Ο πρώτος Άγιος που μάλιστα που μου δώσετε ευκαιρία και πολυλογώ πλατιάζω, κουράζοντας... Όχι, αλλά είναι κάτι το οποίο νομίζω ενημερώνουμε και προσωπικά δεν το ήξερα. Οπότε είναι κάτι γενικότερο σαν ενημέρωση, γιατί πολλοί κόσμος, όπως είπατε, ιδιαίτερα και την εκκλησιαστική ιστορία μας, δεν το γνωρίζει αυτό το κομμάτι της αγιοποίησης πολλών αγίων. Αγιοκατάταξης, αγιοκατάταξης δεν είναι αγιοποίηση, είναι της αναγνώρισης της αγιότητας. Των Αγίων ή και οσίων, μαρτύρων. Οπότε δίνουμε και μια πληροφορία που πολλοί κόσμοι δεν την ξέρει. Έτσι είναι. Και μου δίνετε την ευκαιρία και σας ευχαριστώ ρισκάροντας ότι μπορεί να κουράζω και τους τηλεθεατές. Πήγατε να πείτε για κάποιον ο οποίος ήταν ο πρώτος που ανακηρύχθηκε μέσα από τις... Ναι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, του οποίου η εκκλησία είναι η Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης, δεν είναι ο Άγιος Δημήτριος. Ο Άγιος Δημήτριος είναι ο Πολιούχος της Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Γρηγόριος, η εκκλησία του Παλαμά είναι η της Μητρόπολης της Θεσσαλονίκης. Κάποιοι κάτω χάμος στην Αθήνα δεν τα γνωρίζουν και αυτά. Λοιπόν, εντάχθηκε στις αγιογραφικούς δέλτους με συνοδική πράξη από τον μαθητή του, τον Κόκκινο, γιατί, όχι γιατί δεν τον αναγνώριζε τον Άγιο Γρηγόριο, τον Παλαμά, αλλά για να δώσει ευρύτητα μεγαλύτερες διαστάσεις στην αγιότητά του. Μάλιστα. Να πάμε λίγο σε ένα μικρό διάλειμμα και μαζί σας μας κάνετε την τιμή να έχετε φέρει κάποια κομμάτια που θα μας εξηγήσετε πριν ακούσουμε κάποιο κομμάτι από τα CD που έχετε μαζί σας. Θα μας πείτε λίγο για τα κομμάτια που θα ακούσουμε. Ναι, είναι μουσικά κομμάτια, είναι τραγούδια τα οποία έχουν να κάνουν με την οικογενειακή μας παράδοση. Το μπορώ να το πω πριν ξεκινήσει? Ναι, 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 για να ξέρουμε τι θα ακούσουμε. Ωραία. Λοιπόν, αναφερόμαστε για τον Κωνσταντίνο τον Γαβρά, τον δούκα της Χαλδίας του Πόντου και ανιψιό σύμφωνα με το... Είναι το 10ο κομμάτι. 10ο. Ναι. Αναφέρεται λοιπόν, ο οποίος ήταν ο διάδοχος του δούκα του Πόντου, γιατί οι Πόντοι επανακατέλαβαν τον Πόντο επί της δυναστείας των Γαβράδων επί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μπορεί να έχασε την μάχη ο Άγιος Θεοδός ο Γαβράς, δεν έχασαν οι Γαβράδες τον πόλεμο. Έτσι λοιπόν ο Κωνσταντίνος ο Γαβράς την περίοδο που ήταν δούκας του Πόντου μεταξύ του 1118 και 1140 πήρε τα λείψανα του θείου του σύμφωνα με το συναξάριο ή του παππού του σύμφωνα με κάποιους ιστορικούς και ανοίγειρε εκκλησία μέσα στην πόλη της Τραπεζούντας, η οποία υπήρχε ως ένα μικρό εκκλησάκι από μινάρι της Μεγάλης Μονής μέχρι πριν από 50 χρόνια, από όπου οι Τούρκοι στη δεκαετία του 1960 την κατεδάφισαν για να διευρυνθεί ο δρόμος Καχραμάν Μαράς Καντεσί της πόλης της Τραπεζούντας. Να ακούσουμε το κομμάτι. Ναι. Thank you.
συμβαίνουν και λάθη. Ξανά μαζί. Θα συνεχίσουμε αυτή την ωραία διαδρομή για την αδελφότητα των Απανταχού Γαβράδων, Άγιος Θεοδός ο Γαβράς. Για να φτάσουμε λίγο προς το σήμερα, από πότε ξεκινάει η δικιά σας προσπάθεια, και ξέρω ότι είναι πολυετής, στην ανακάλυψη και τοπισμό μελών συγγενών της αδελφότητας και ανακάλυψη και άλλων κλόνων, και πού βρήκατε ανταπόκριση από πλευράς επιστημόνων, ιστορικών κτλ. Γιατί έχω την αίσθηση ότι εδώ στην Ελλάδα
ό,τι κάνεις να αρχίσεις λίγο μόνος σου να το κάνεις. Να κάνουμε και μεταξύ αστείου και σοβαρού. Και ξέρω ότι ξεκινήσατε μόνος σας αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, όπου στην πορεία βρήκατε ανταποκριτές. Ποιοι ήταν αυτοί που σας βοήθησαν στο να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την οικογένεια των Γαβράδων και γενικότερα περισσότερα πράγματα για το γενολογικό δέντρο, και αν όλοι οι Γαβράδες προέρχονται από το ίδιο γενολογικό δέντρο? Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς τέτοιοι οικογενειακοί σύλλογοι, οι οποίοι υπάρχουν, αλλά είναι δυστυχώς λίγοι, στην ποντιακής καταγωγής παραδείγματος χάρη, έχουμε μόνο τον δικό μας να είναι ενεργός δραστήριος. Και αναφερόμαστε σε έναν σύλλογο που έχουμε συμπληρώσει 11 συναυτά έτη με 30 εκδηλώσεις συνολικά, 3 εκδηλώσεις κάθε χρόνο, με την κοπή της πίτας μας και την παρουσία κάποιου πανεπιστημιακού καθηγητή σχετικά με την οικογένεια, με ομιλία και με διάφορες εκδηλώσεις και μουσικά δρόμενα σχετικά με την οικογένειά μας και με την ευρύτερη περιοχή που έδρασαν, όπως προανέφερα. Να σας πω ηρίστο εν παρόδο ότι το μουσικό, το τραγούδι, το δημοτικό αυτό, ακριτικό δημοτικό τραγούδι του Πόντου που ακούσατε, είναι το αρχαιότερο ιστορικό τραγούδι της φυλής μας μετά τον κύκλο των ακριτικών τραγουδιών. Έτσι έχει επικρατήσει να λέγεται κύκλος των ακριτικών τραγουδιών. Το σύνολο, η ενότητα των ακριτικών τραγουδιών που στην κριτική παραλλαγή λέει ότι «Διγενής ψυχομαχή και γη τον ετρομάζει», που είναι το πιο γνωστή παραλλαγή διασκευή σε κριτική. Λοιπόν, είναι το αρχαιότερο ιστορικό τραγούδι, το τραγούδι του Κωνσταντίνου Γαβρά. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι όπως υπάρχουν και παροιμίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την οικογένειά μας. Η παροιμία που σήμερα έχει επικρατήσει να λέγεται «Όταν θέλουμε κάποιος, θέλουμε να επιβληθούμε σε κάποιον και να κάνει αυτό που θέλουμε εμείς», που το λέμε «Παναγιώτη, θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ και θα πεις και ένα τραγούδι». Στον Πόντο είναι η έκφραση, η παροιμία αιώνων «Θα φτάσει αυτό και τη Γαβρά την τραγωδία παθαλές». Θα το κάνεις αυτό και θα πεις και το τραγούδι του Γαβρά, αυτό που ακούσαμε το τραγούδι. Μάλιστα. Που αναζητήσαμε. Λοιπόν, ο σύλλογος μας ιδρύθηκε από κάποιους που είχαν, και όχι μόνο από μένα, γιατί ούτε είπατε μερικά πράγματα τα οποία με υπερτιμήσανε. Θα τα βάλω σε σωστότερες διαστάσεις, ότι πήραν και αρκετοί γαβράδες από άλλους κλάδους, που ένας πήρε τη βοήθεια από τον άλλον και το κουράγιο να ξεκινήσει και να συνεχίσει. Και ευχόμαστε μακάρι να βρούμε ανταπόκριση και συνεχιστές. Και συνεχιστές, γιατί εδώ αυτοκρατορίες πέφτουν όταν δεν υπάρχει κατάλληλη διαδοχή. Έτσι λοιπόν, για να υπάρχει μια διάρκεια στο χρόνο, θα πρέπει να υπάρχει και η σωστή διαδοχή, παίρνοντας σημείο αναφοράς αυτά που έκαναν οι προηγούμενοι μας. Λοιπόν, έτσι συγκεντρωθήκαμε εμείς στην Αθήνα από διαφορετικούς κλάδους, μιας και ήταν δύσκολο να πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο, να τιμούμε την μνήμη του Άγιου Θεόδοκτου Γαβρά, που έχει ανιστορηθεί ως πέμπτη εκκλησία ανιστορημένη μονή μετά την Παναγία Σουμελά, τον Παναγία Γουμερά, Άγιο Γεώργιο τον Περιστεραιώτα και Αγιάννη τον Μαζελώνα, η πέμπτη ανιστορημένη εκκλησία από Πόντιους πρόσφυγες στη Μακεδονία. Είναι η εκκλησία, είναι το μοναστήρι του Άγιου Θεόδωρου του Γαβρά στις 5 βρύσες του Λαγκαδά. Είναι 30 χιλιόμετρα βόρεια της Θεσσαλονίκης. Στα 20 είναι η πόλη του Λαγκαδά,
10 χιλιόμετρα πιο βόρεια είναι η μονή που ίδρυσε ο Σύλλογος Ποντίων Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Θεόδωρος ο Γαβράς. Είναι στη φάση της αγιογράφησης, με έναν ξενώνα 8 τρίκλινων δωματίων και φιλοδοξούμε να ολοκληρωθεί τα έργα της ανιστόρησης της μονής, ώστε να τιμάται και ολοκληρωμένα και ο Άγιος μας. Επειδή όμως ήταν δύσκολα κάθε χρόνο να πηγαίνουν οι γαβράδες στη Θεσσαλονίκη, είπαμε να φτιάξουμε ένα σύλλογο, μια που οι μισοί βρίσκονται στην Αθήνα, να τιμούμε και εμείς την Αθήνα, και καθιερώσαμε για πρώτη φορά στην Νότια Ελλάδα να τιμάμε τον Άγιο Θεόδωρο τον Γαβρά στην Ευαγγελίστρια του Πειραιά. Ένας από τους κλάδους των Γαβράδων που είναι και ο πολυπληθέστερος εδώ στην Αθήνα, στην Νότια Ελλάδα, είναι τον κλάδο της Πελοποννήσου, από όπου κατάγεται ο σκηνοθέτης ο Κώστας Γαβράς, η δημοσιογράφος η Πινελόπη Γαβρά και ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού, ο κύριος Ιγνάτιος, ο οποίος με την ευλογία και εκείνου τιμούμε την μνήμη του Αγίου μας για 11 συνεχόμενα έτη από το 2003, αφότου ιδρύθηκε ο Σύλλογός μας. Άρα, εκτός από την προβολή που κάνουμε την ιστορία μας και την ιστορία του ποδιακού ελληνισμού, γιατί η ιστορία των Γαβράδων ανήκει στην ιστορία του ποδιακού ελληνισμού και η ιστορία του ποδιακού ελληνισμού ανήκει στην ενιαία και αδιαίρετη ιστορία του ελληνικού έθνους. Πολύ σωστά. Και αφορά όλους μας. Πλέον προβάλλουμε και την ιστορία και τις θρησκευτικές μας παραδόσεις, που είναι αλληλένδετα όλα αυτά τα θέματα. Έτσι λοιπόν ο Σύλλογός μας έκανε αυτό το πρώτο βήμα και συνεχίζει σε συνεργασία και με άλλους συλλόγους. Παράλληλα υπάρχουν και άλλοι δύο Άγιοι μέλη της οικογένειάς μας. Ο δεύτερος Άγιος, οι οποίοι μάλιστα δεν είναι και εκείνοι γνωστοί, μυστικά έχουν αδικηθεί από το πέρασμα των χρόνων. Άρα είναι θέμα της οικογένειάς να τους αναδείξετε περισσότερο. Θέμα του ελληνισμού είναι και όχι μόνο της οικογένειας. Από εσάς, ναι. Ίσως από εσάς να ξεκινάτε. Ίσως από εμάς να πέφτει περισσότερο το βάρος. Το βάρος, η ευθύνη και το χρέος. Γιατί κανένας δεν θα μας πει μπράβο, επειδή ανήκουμε σε κάποια οικογένεια ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μόνο αν φανούμε αντάξει συνεχιστές των παραδόσεων των προγόνων μας. Κουβαλάμε μία κληρονομιά. Αυτό είναι χρέος μας και όχι μόνο υπερηφάνεια, και χρέος μας να το συνεχίσουμε. Μόνο έτσι, θα μπορώ να πω και μεταφορικά, μπορούν να ησυχάσουν και οι ψυχές αυτών. Σωστά. Έτσι λοιπόν, τιμήσαμε φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τιμάται για πολλούς αιώνες τη Ρωσία, μια σκέδρα εκεί, ο δεύτερος Άγιος της οικογένειάς μας, ο Άγιος Κασιανός ο Έλληνας, ο Γρεκός, ο Θαυματουργός, ή ο Όσιος Κασιανός, μιας και ήταν μοναχός και έχει αυτόν τον χαρακτηρισμό. Έχουν στην εκκλησία μας όσοι ήταν πεθαίνουν μοναχοί ή ασκητές πάλι. Λοιπόν, αυτός έδρασε στην Ρωσία την περίοδο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Ανήκει από τον κλάδο των Γαβράδων που έφυγαν από την Τραπεζούντα και πήγανε στη σημερινή Κρυμαία, στην Ταυρίδα, στην Ταυρική Χερσόνησο. Κρυμαία, όπως την γνωρίζουμε, είναι επίκαιρη το όνομά της και η τοποθεσία με τις εξελίξεις που είχαμε, με δυστυχώς τις αρνητικές εξελίξεις με τους Ουκρανούς και τους Ρώσους, και έφυγαν με την πτώση του, ανήκησε μάλιστα σε έναν κλάδο της οικογένειας που ήταν ηγεμόνες στην Κρυμαία και είχαν την αυθεντία της πόλεως Θεοδωρούς και παραθαλασσίας.
όταν κατέλαβε ο Μέχμετ ο Βίτα, δηλαδή ο Μωάμεθ ο πολιτικής, όπως εσφαλμένα είχε επικρατήσει να λέγεται, λοιπόν, αναγκάστηκαν και πήγαν στην αυλή οι αριστοκράτες αυτοί του Πόντου, που ήταν ηγεμόνες στην Κρυμαία, του ισχυρότερου και πλησιέστερου χριστιανού ηγεμόνα, του Τσάρου της Μόσχας και μετέπειτα Πασών των Ρωσιών. Λοιπόν, ο Άγιος, ο κατά κόσμο Κωνσταντίνος Γαβράς, και αυτός πρίγκιπας, βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Από την Κωνσταντινούπολη βρέθηκε μαζί με τους παλαιολόγους, ίσως να είχε συγγένεια, έχουμε βρει αρκετά στοιχεία συγγενικά με τους παλαιολόγους από τη μητέρα του, και η ιστορία έφερε να συνοδέψει την ανιψιά του τελευταίου Βυζαντινού αυτοκράτορα του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, την Ζωή Παλαιολογίνα, την κόρη του Θωμά του Παλαιολόγου, του δεσπότη, του τελευταίου δεσπότη του Δεσποτάτου του Μιστρά, του Μωριά της Πελοποννήσου δηλαδή, και για να παντρευτεί τον ηγεμόνα της Μοσκοβίας, τον Ιβάν τον Τρίτο από τη δυναστεία των Ρούρικ, ώστε χριστιανός αυτός να κληρονομήσει την Βυζαντινή κληρονομιά η Ρώση. Η οικογένεια των Παλαιολόγων είχε μεταστραφεί στον καθολικισμό. Για λόγους μάλλον ευγνωμοσύνης που τους είχαν βρει απάγιο στην Ρώμη. Ήταν και εκεί καρδινάλιος ο Βυσαρίων, ο Τραπεζούντιος, ο Πόντιος, εννοείται δυτικού δόγματος, και είχαν σκεφτεί λοιπόν οι Καθολικοί ότι ήταν ευκαιρία να πάρουν το μέρος τους, και όλη τη στιγμή που έπεσε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία πλέον στους Οθωμανούς, να μεταστραφούν στο δυτικό δόγμα και οι Ρώσοι και όσοι απέμειναν χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ο πρίγκιπας Κωνσταντίνος Γαβράς το διείδε και αυτό τον κίνδυνο, και έτυχε να ήταν στην συνοδεία που πήγε, συνόδεψε την Ζωή Παλαιολογίνα μέχρι τη Μόσχα για να παντρευτεί τον Ιωάννη, τον Ιβάν τον Τρίτο. Στην πορεία η ιστορία λέει ότι έπεισε την Ζωή Παλαιολογίνα να μεταβαφτιστεί και να γίνει Ορθόδοξη. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο λιμάνι που βρήκαν στη Ρωσία, στον Πισκόβ, μεταβαφτίστηκε με το πλέον βυζαντινό όνομα, το όνομα, βαφτιστικό όνομα Σοφία. Έτσι με δύο ονόματα, Ζωή Παλαιοσοφία, Παλαιολογίνα, λοιπόν παντρεύτηκε τον Ιβάν τον Τρίτο. Ορθόδοξοι εκείνοι, πλέον Ορθόδοξοι και εκείνους, παρέμειναν για τα επόμενους 6 αιώνες μέχρι σήμερα Ορθόδοξοι οι Ρώσοι και όλοι οι λαοί των Βαλτικών χωρών, Εστονία, Λιθουανία, Λετωνία και κάποιοι άλλοι, Πολωνία και όλοι αυτοί, επειδή δεν μεταστράφηκε, δεν παρέμεινε καθολική η Ζωή Σοφία Παλαιολογίνα. Άρα οι Ρώσοι, γνωρίζοντας την ιστορία, τον τιμούν ιδιαίτερα τον Άγιο Κασιανό, τον Γρεκό, όπως τιμούν τον Μάξιμο τον Γρεκό, όπως τιμούμε εμείς τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, από τους πρόσφυγες του Προκοπίου της Μικράς Ασίας, που κατάγονταν από εκεί και τον έφεραν εδώ στην Ελλάδα, και υπάρχει ένα ως στο νησί της Εύβοιας. Λοιπόν, δεν είναι περίεργο. Το περίεργο ήταν ότι δεν γνωρίζουμε, και δεν θα πω, παραβιάζω ανοιχτές στήρες, δεν γνωρίζουμε την ιστορία μας. Και επομένως ήταν επακόλουθο όλα αυτά που λέμε. Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Έχουμε και μερικές φορές κοντή μνήμη. Θυμόμαστε λίγο μέχρι μερικούς μήνες. Δεν διαβάζουμε
και δεν διαβάζουμε την ίδια μας ιστορία. Συγγνώμη για την παρένθεση, αλλά τα τελευταία χρόνια έχω την αίσθηση ότι στοιχειώδη γεγονότα στα σχολιά δεν διδάσκουνε. Και πάει λέγοντας, πάει λίγο αλυσίδα. Κλείνω την παρένθεση, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά από αυτό που συζητάμε τώρα, δηλαδή είναι ζήτημα εάν υπάρχει μία, δύο, τρεις σειρές σε κάποιο βιβλίο, ιδιαίτερα για τη Βυζαντινή ιστορία. Και είναι κρίμα, είναι κρίμα. Και επίσης δεν τη διδάσκουν σωστά. Παίρνουν μια ύλη, ένα βιβλίο και λένε στα παιδιά μάθετε ημερομηνίες, ονόματα. Πόσο να μάθει ένα παιδί, πόσο να συγκρατήσει, αντί να αγαπήσει την ιστορία την απεχθάνεται, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά του γίνεται ένα πράγμα αποκρουστικό, δεν ξέρουν να διδάξουν ιστορία. Αυτό που κάνουμε σήμερα εμείς, χωρίς να θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας, το οποίο έχει και την έννοια ότι μεταφέρεται οπτικο-ακουστικά με ένα μέσο και μένει, μπορεί να τη δει ο νέος, η νέα, μεγαλύτεροι να θυμηθούν, και με αφορμή την κουβέντα που έχουμε βάζω μια ιδέα στο τραπέζι. Κάποια στιγμή σκεφτείτε να βιντεοσκοπήσετε το μοναστήρι που είπατε ότι είναι προς τη Θεσσαλονίκη, στις πέντε βρύσεις του Λαγκαδά, ένα μικρό εντός εισαγωγικών οδηπορικό δεκαλέπτου, αλλά αμέσως δίνει μια, γιατί η εικόνα κλασικά που ακούμε τη φράση είναι χίλιες λέξεις, άρα δίνει, θα δώσει ακόμη μια μεγαλύτερη αξία, χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε την αξία του μοναστητιού και την προσπάθεια που γίνεται με την αδελφότητά σας, ακόμη ένα στοιχείο και για τον Άγιο Θεόδωρο Γαδρά, αλλά και για την αδελφότητά σας. Σκεφτείτε αυτή την πιθανότητα ενός βίντεο δεκαλέπτου και για το μοναστήρι, και με αφορμή αυτό που είπατε για τον Όσιο Κασιανό. Όσιο Κασιανό, τον Έλληνα, τον Έλληνα, Ενούμπλιτς, τον Γκρεκό. Εκδρομή στη Ρωσία. Ωραία. Εγώ έχω πάει στην Κρυμαία αναγκαστικά για να πάρω κάποια στοιχεία ρωσικά που δεν μπορούσα να τα βρω εδώ. Και στις εκδηλώσεις που κάνουμε και με διαφάνειες, με slides, βρίσκουμε, προβάλλουμε γιατί σαν οδηγορικό. Κάνουμε μία προβολή μέσα, λέγοντας, μέσα από την ιστορία, όπως μας τη διηγείται στα παιδικά μας χρόνια ο παππούς και η γιαγιά, κυρίως οι παππούδες μας. Έχετε απόλυτο δίκιο όταν λέτε ότι... Όπως λέει και το τραγούδι, έλεγα να λέγωσε την ιστορία. Μαθήσατε το και σαν παιδί. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα, αλλά ίσως να φταίμε επειδή παπαγαλίζουμε κι εμείς κάποια πράγματα. Ο ένδοξος βυζαντινισμός μας, όπως έχει αναφερθεί και από τον Κωνσταντίνο Καβάφη και από άλλους λογοτέχνες, ανθρώπους του πνεύματος που έχουν αξιολογήσει την περιοχή, την περίοδο εκείνη, για τους δικούς τους λόγους οι δυτικοί έχουν απαξιώσει την βυζαντινή μας ιστορία. Αποτέλεσμα να παπαγαλίζουμε κι εμείς ότι ό,τι πιο αναχρονιστικό, καθυστερημένο υπάρχει, οφείλεται στον Μεσαίωνα, στους μεσαίους χρόνους και στο Βυζάντιο. Αυτές οι παλινοδίες των πολιτικών και οι ίντριγες χαρακτηρίζονται οι βυζαντινισμοί. Παντού υπήρχαν αυτές οι ίντριγες, οι δυναστείες, η οικογενειοκρατία και το ένα το άλλο. Λοιπόν, απλά ήθελαν να χτυπήσουν και την Ανατολική, την Ορθόδοξη Εκκλησία μας και τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων. Τα καταφέρανε, γιατί συνεχίζουμε και παπαγαλίζουμε αυτά τα οποία αναφέρουν εκείνοι. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι η πιο μακρόχρονη αυτοκρατορία που έχει επιβιώσει στην παγκόσμια ιστορία. Έχει να αναδείξει πολλά πράγματα που δεν είναι το παρόν.
Μάλιστα. Σε κατηδίαν συζήτηση και θα επιμείνω γιατί είναι μια προσπάθεια από την εκπομπή και γενικότερα από τον ποντιακό ελληνισμό στην αναζήτηση ρίζες και με αφορμή αυτό θα αναφέρω και την προσπάθεια που κάνει και η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών στην ανάδειξη οικογενειών αλλά και στην ανάδειξη του κομματιού για τα γενολογικά δέντρα. Πόσο δύσκολο είναι κάποιος να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι, εγώ θα έλεγα, γιατί είναι ένα ωραίο ταξίδι και για την καθένα στη δικιά του οικογένεια αναζήτηση της ρίζες. Αναφέρουμε περισσότερο στην εμπειρία σας όλα αυτά τα χρόνια στο να βρει στοιχεία που μπορεί να ανατρέψει κάποιος εννοώντας σε επιστημονικούς φορείς, σε ιστοσελίδες, σε κληρισιαρχία, η εκκλησία. Λίγο θα μας δώσετε μια αίσθηση, κάποιος ο οποίος θα ήθελε να ασχοληθεί για να βρει το κοινωνικό του δέντρο. Ξεφεύγω λίγο, αλλά να δώσουμε μια αφορμή και στους ακροατές ότι αν θέλουν κάτι να ασχοληθούν περισσότερο με τις ρίζες, πόσο θα μπορούσαν. Με αφορμή την εμπειρία σας. Δεν ξεφεύγετε, γιατί ένας οικογενειακός σύλλογος, εκτός από την αναζήτηση της οικογενειακής ιστορίας και των παραδόσεων, μέσα από την τοπική ιστορία που κάθε κλάδος έχει δράσει, δευτερευόντως έχει να κάνει και με την δημιουργία του γενεαλογικού κλάδου, γενεαλογικού δέντρου. Λοιπόν, καταρχάς δεν είναι εύκολο, γιατί έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Το γενικό πλάνο και το να ψάξεις να βρεις είναι κοινό. Αλλά πριν ξεκινήσει θα πρέπει να πάρει αρκετές πληροφορίες από την πορεία της οικογένειάς του, γιατί ενδέχεται να ψαρεύει σε θολά νερά και να απογοητευτεί πάρα πολύ εύκολα όταν διαπιστώσει ότι αυτή η δουλειά που έχει κάνει δεν είχε ανταπόκριση, γιατί έψαχνε λάθος και βρήκε λάθος πηγές και λάθος συμπεράσματα βγαίνει. Ίσως το ότι υπάρχουν λίγοι σύλλογοι οικογενειακοί έχει να κάνει ότι θα πρέπει να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτοί τουλάχιστον που είναι που διοικούν, που χρεώνονται την καθοδήγηση του ενός συλλόγου και τον καθορισμό των δραστηριοτήτων του, με τη γνώση και την πορεία της οικογένειας. Παραδείγματος χάρη, σας ανέφερα τρεις Αγίους. Ο ένας Άγιος τιμάται στις 2 Οκτωβρίου, οι δύο συμπτωματικά, οι πρώτοι Άγιοι 2 Οκτωβρίου και ένας τρίτος από τον κλάδο της Πελοποννήσου, 22 Μαρτίου, είναι ο Άγιος Ευθύμιος ο Νέος. Λοιπόν, εάν εγώ τώρα με την εμπειρία που έχω, αν μου δώσετε τους βίους των Αγίων και των 12 μηνών, τα συνεξάρια που λέμε, και των 12 μηνών από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, θα πάω σε δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες, 2 Οκτωβρίου και 22 Μαρτίου, για την οικογένειά μου, δεν θα πάω πουθενά άλλου. Επομένως, εγώ θα αξιοποιώ τον χρόνο μου με τις γνώσεις που έχω πολύ πιο γρήγορα και μπορώ να διαπιστώσω σε μισό λεπτό εάν τα βιβλία αυτά έχουν να μου προσφέρουν κάτι επιπλέον ή δεν έχουν να μου προσφέρουν. Δεν θα πάω σελίδα-σελίδα, το οποίο είναι κουραστικό, είναι εξαντλητικό. Άρα θα πρέπει πρώτον να πάρει πολλά στοιχεία από την οικογένειά του πρώτα απ' όλα, ξεκινώντας από τους γονείς του, από τους παππούδες του. Δεύτερον, έχει να κάνει με το ίδιο, δυστυχώς, με το ίδιο το όνομά του. Όσο πιο συνηθισμένο είναι το όνομα, τόσο πιο δύσκολο είναι να βρει το γενεαλογικό του δέντρο. Θα σας φέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα για να αντιληφθείτε. Σήμερα, ποιο είναι το πιο συνηθισμένο επώνυμο στην Ελλάδα? Παπαδόπουλος και το Κωνσταντινίδη. Παπαδόπουλος.
Λοιπόν, έχουν μετρήσει κάποιοι και έχουν βρει ότι πριν από χρόνια 257.000 νεοέλληνες έφεραν το όνομα αυτό. Γνωρίζετε, ξέρετε, μπορείτε να φανταστείτε ότι όλοι κατάγονται από το ίδιο μέρος, από το ίδιο γενεαλογικό δέντρο από αυτό. Πώς προέρχεται το όνομα Παπαδόπουλος? Είναι ο γιος κάποιου παπά. Και επειδή όχι μόνο στην Πελοπόννησο, αλλά και στον Πόντο αναφέρονταν ως Παπαδόπουλος, ο γιος του, ο Όπουλος. Έτσι λοιπόν, από επαγγελματικό το όνομα, έγινε επώνυμο. Ο γιος του Παπαδόπουλου, του παπά. Κάτι λοιπόν, αντίστοιχο συναντάμε και στην Κρήτη, νομίζω. Στην Κρήτη μιλάμε πλέον για καταλήξεις. Ναι. Λοιπόν, λέμε λοιπόν, το Παπαδάκης δηλαδή ήταν... Παπαδάκης στην Κρήτη, ως Άκη, σαν κατάληξη, Παπαδέλη στη Μυτιλίνη, Παπαδάτος στην Μάνη ή Παπαδέας στην άλλη πλευρά της Μάνης, Παπαδάτος στην Κεφαλονιά, Παπαδάκος στη Μάνη, Παπάς στην Ήπειρο ή στην Κύπρο, αλλά όλοι αυτοί, όπως με άλλα ονόματα, τοπονημικά, ο Κρητικός, που κάποιος πρόγονός του Κρητικός έφυγε και πήγε σε ένα άλλο μέρος, μπορεί να ξαναγυρίσουν πάλι και να υπάρχουν Κρητικοί και στην Κρήτη, αλλά δεν ήταν αυτή η πρόθεση, γιατί ήταν δύσκολο να χαρακτηρίζεσαι Κρητικός μέσα στην Κρήτη, να ξάξεις μέσα στην Άξο, Μωραΐτης μέσα στο Μωριά, πολίτης μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Λεργιό στη Λέρο και. Λοιπόν, μπορεί να κάνει τον κύκλο τους οι απόγονοι αυτοί. Καταλαβαίνετε τη δυσκολία. Από την άλλη, το όνομα συμπτωματικά της γυναίκας μου. Λέγεται Κοντανέζη. Κατάγεται από την Ίω, τον Κυκλάδο. Είναι η τελευταία που φέρει δυστυχώς το όνομα Κοντανέζη. Γιατί έχουμε κόρη, είναι μοναχόπεδο, ο πατέρας της ήταν μοναχόπεδο, ένας πρώτος ξάδερφός του ήταν άτεκνος και ξεκλειδίζεται το όνομα. Αντιλαμβάνεστε, όταν βρει σε κάποιο αρχείο πριν από ένα και δύο αιώνες το όνομα Κοντανέζη, κατά 99% κατάγεται από την οικογένεια. Αντίθετα, ένας Παπαδόπουλος κατά 99,99% δεν κατάγεται στατιστικά με τους 257.000. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, όλα μπορούν να λυθούν μέσα στο πνεύμα του. Εμάς τι μας βοήθησε? Εμάς μας βοήθησαν κάποιες συγκυρίες με το όνομά μας. Αυτές οι συγκυρίες ήταν οι εξής. Πρώτα απ' όλα αναφέρεται στον Πόντο από τα παλαιότερα χρόνια, γιατί όπως σας ανέφερα, ανήκει στη στρατιωτική αριστοκρατία του Πόντου. Οι ιστορικοί τι καταγράφανε? Τα γεγονότα, τα πολιτικά, τα στρατιωτικά και τα εκκλησιαστικά. Αυτό που κάνουν και γράφουν και οι εφημερίδες μας. Και τώρα, δεν γράφανε οι βυζαντινοί ιστορικοί και οι χρονικογράφοι κουτσοβολιά ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, δεν είχαν το Facebook, το Twitter, την τηλεόραση, το κινηματογράφο και αυτά. Και γράφανε συνοπτικά, γιατί δεν υπήρχαν καρδιά και μελάνια και αυτά, και ούτε και μορφωμένοι να ξέρουν πολύ γραφή και ανάγνωση. Λοιπόν, γράφανε αυτά τα οποία τους ενδιέφεραν. Και γράφανε αυτά τα τρία πράγματα. Έχουμε λοιπόν την τύχη, ένα όνομα, το οποίο θεωρείται σαν brand name, δεν είναι ούτε βαφτιστικό. Ο Κωνσταντινίδης, ο Γεωργόπουλος, ο Νικολαίδης και όλα αυτά, τα οποία πάλι δημιουργούν προβλήματα, το όνομα Γαβράς. Δεύτερον, σαν δυναστεία, έχοντας υπόψη ότι υπάρχει διαδοχή, υπήρχε διαδοχή, βλέπεις την πορεία της οικογένειας ότι ανήκει στον ίδιο κλάδο. Τρίτον, οι μετακινήσεις που υπήρχαν στους κλάδους στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο και στα νησιά ήταν συγκεκριμένες, μένανε στο ίδιο χωριό, γιατί έχουμε κάνει μελέτη μέχρι και δημογραφική και κοινωνιολογική. Ήταν μια αυστηρά πατριαρχική οικογένεια.
που δεμένοι ήταν και το βλέπουμε και γι' αυτό ένας από τους λόγους που έχει πετύχει και ο σύλλογός μας ήταν που ακολουθούν τα ίδια αχνάρια. Στον Πόντο, στο χωριό, ήταν σε τρία χωριά που έφεραν οι γειτονιές τους το όνομά τους, τη Γαβράδο και τη Μαγαλά. Οι Γαβράδες των Γαβράδων, τα Γαβραδέικα στην Κρήτη, το χωριό, ένα χωριό στους Αποστόλους, ένα χωριό στην Άξο το Σαγκρή, ένα χωριό στην Γορτινία, τα Λουτρά. Σε συγκεκριμένο, όλοι μαζεμένοι ας πούμε. Όλοι μαζεμένοι λοιπόν, από εκεί και πέρα καταλαβαίνει και στο ίδιο σπίτι, μάλιστα διαπίστωσα το εξής. Ένας κριτικός που έγραψε την ιστορία του χωριού του για τους Αποστόλους Αμαρίου Ρεθύμνου και είχε τρία παρατσούκλια το οι γαβράδες της Κρήτης Ρεθύμνου, του έκανε μεγάλη εντύπωση πως τα σπίτια αυτά είχαν εσωτερικές πόρτες μεταξύ τους. Αυτά τα είχα αντιμετωπίσει και εγώ στο πατρικό μου σπίτι στην Άξο που ήταν, που χωρίστηκε του παππού μου το σπίτι στα τρία πρώτα μου ξαδέρφια που και με μία προσθήκη ενός δωματίου είναι εξοχική κατοικία στην Άξο και δεν μου κάνει εντύπωση. Το ίδιο δεν κάνει εντύπωση και για τους γορτίνιους γαβραίους, όπως λένε οι γαβράδες στο γορτινιακό ιδίωμα, ή στο Πόντο που ήταν σε τρία διαφορετικά χωριά. Γιατί ήταν δεμένοι. Έτσι λοιπόν παρακολουθούμε. Άρα μου λέτε ότι παρόλο που βοήθησαν αυτά τα στοιχεία αυτά. Ότι σε διαφορετικές περιοχές, αλλά ο τρόπος ζωής, οι κατοικίες ήταν στην ίδια φιλοσοφία. Ήταν στην ίδια φιλοσοφία και βοήθησαν στη χαρτογράφηση του γενεαρικού δέντρου, βλέποντας την πορεία της οικογένειας στο πέρασμα των αιώνων, πολλοί αιώνες. Αλλά ήταν μακρινές οι αποστάσεις, θεωρούνταν η Γορτινία με την Αθήνα ή με την Κρήτη τις εποχές εκείνες που... Και υπήρχε αυτή η περιχαράκωση του τόπου. Αποτέλεσμα να μπορούμε να βρούμε σήμερα το γενεολογικά δέντρα μέχρι το 1822 για τον κλάδο της Νάξου, μέχρι το 1780 για τους γαβράδες της Πελοποννήσου. Κάναμε αντίστοιχες μελέτες και για την Κρήτη. Θέλω να πω ότι βοήθησε το όνομα και ο χαρακτήρας της οικογένειας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικογένειας, ώστε να γίνει πιο εύκολη η χαρτογράφησή της. Αυτά πρέπει να τα λάβεις υπόψη σου, άμα δεν τα λάβεις. Ο δικός μου ο κλάδος ήρθε το 1822 από τη Χίο μέσω πόντου Κωνσταντινούπολης Χίου. Βρήκα αρχεία το 1822 που ήταν και καταγραφές, που ανέφεραν ότι πήγανε στην Άξο και στην Αμοργό, που προϋπήρχαν και γαβράδες στην Αμοργό με την καταστροφή της Χίου το 1822 και σήμερα δεν υπάρχουν γαβράδες στη Χίου. Αυτό είναι ένα βοηθητικό στοιχείο που το έγραψε ένας κορυφαίος ιστορικός της Χίου, ο Στέλιος ο Βασουλάκης, καλή ώρα όπου να είναι. Λοιπόν, και βοηθάει ότι δεν υπάρχουν ανατροπές σε αυτά τα θέματα. Βέβαια, από την άλλη, θα πρέπει να αναλογιστεί κανείς ότι κράτος δημιουργήθηκε μετά το 1830 το ελληνικό κράτος, δεν υπήρχαν αρχεία τότε και είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω, αναζητώντας πίσω, θα πρέπει να κάνεις να ξοδέψεις, γιατί αυτό είναι μεράκι, το να κάνεις το γενεαλογικό σου δέντρο. Γι' αυτό το αποκάλεσα και ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι στο παρελθόν, ένα γοητευτικό ταξίδι. Επίπονο και γοητευτικό που δεν ξέρεις που θα σε βγάλει. Όταν ξεκίνησα εγώ αυτά που σας λέω πριν από 20 χρόνια και παραπάνω, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα τα άκουγα εγώ από έναν άνθρωπο ή θα μπορούσα να βρω αυτά τα στοιχεία. Ούτε καν φανταζόμουν, ούτε στο πιο τρελό όνειρο όλα αυτά τα πράγματα. Μου ξετυλίχθηκε το puzzle και μου δημιουργήθηκαν αυτές οι εικόνες και καλό είναι να αντισυμπληρώσουμε από τους παλιούς ό,τι γνωρίζουν για να μην χάνουμε πολλούς κρίκους της αλυσίδας μας. Λοιπόν, στην
στην Αμοργό, παραδείγματος χάρη, που τιμήσαμε τον κλάδο και το νησί με τον Σύλλογο Αμοργίνων, που είναι πάνω από ένα αιώνα έχει δράσει. Βρήκαμε την πλέον εμβληματική προσωπικότητα της, των Γαβράδων της Αμοργού στο πρόσωπο του πρώτου βουλευτή, του πρώτου ειρηνοδίκη της Αμοργού, του πρώτου δημάρχου της Αμοργού, μέχρι αντιπρόεδρος της Βουλής το 1851 ήταν. Μου λέει ο πρόεδρος των Αμοργίνων, αυτός πότε γεννήθηκε. Γνωρίζομαι βέβαια ότι έδρασε το 30, βοήθησε ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος της περιοχής στις εθνοσυνελεύσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα του 21. Ανατρέξαμε σε όλα τα σφύλλα της εφημερίδας της κυβέρνησης και βρήκαμε σε ένα του 1852 να αναφέρεται Δημήτριος Γραβάς, κτηματίας, ετών 51, με περιουσία 15.000 δραχμών. Ας μην τα ακούει και το σδό, για την εποχή εκείνη. Λοιπόν, και τον διορίζουμε στο σώμα ενόργων, στα δικαστήρια. Λέω, είναι από το 1801 γεννημένος. Στην Γορτινία πηγαίνοντας, γνώρισα τον πιο έγκυρο γορτινιολόγο του περασμένου αιώνα, τον Τάσο τον Γρυτσόπουλο, μια κορυφή στα ελληνικά γράμματα και στα γορτινιακά, ιδίως με έρευνες σε αρχεία, δημοτικά, εκκλησιαστικά, μοναστηριακά, δηλαδή ως επιτοπλίστων. Συζητώντας μαζί του, με ρώτησε πότε ήρθαν οι Γαβράδες στην Δημητσάνα και μετέπειτα το 1770 με 79 με τα γνωστά ορλογοφικά και την απεινή δίωξη των Ελλήνων της περιοχής από τους Τουρκαλαντανούς, που αναγκάστηκαν και πήγαν στα Λούτρα Ιδέας, στην περιοχή της Γορτινίας, προς την Ηλία, προς την Ολυμπία. Λέω, γνωρίζουμε ότι, και γνωρίζετε κι εσείς, ότι τα αρχαιότερα σωζόμενα αρχεία είναι τα μοναστηριακά, και είμαστε τυχεροί γιατί είπαν τρία παλιά μοναστήρια στην Κοιλάδα, στο φαράγγι του Λούσιου ποταμού, του μοναστήριου του Τιμίου Προδρόμου, της Μονής Ενιαλών και της Μονής Φιλοσόφου, όπου τα αρχαιότερα που έχουν διασωθεί το 1619 αναφέρεται σαν πρόκριτος Γαβράς. Για να ήταν πρόκριτος στις αρχές του 17ου αιώνα, δεν πρόκειται να είχε έρθει από άλλο μέρος ένα χρόνο νωρίτερα, για να έχει την έκριση και την αποδοχή από τον ντόπιους. Άρα μιλάμε για κάποιες γενιές παραπέρα. Ελληνικά αρχεία δεν υπήρχαν, που πρέπει να ξέρεις ιστορία. Ποιοι ήταν τότε οι κυρίαρχοι της εποχής εκείνης? Οι Οθωμανοί. Πού υπάρχουν αρχεία? Στην Κωνσταντινούπολη. Σε ποιο αρχείο? Στο Μπασμπακανλίκ Οσμανλί Αρσιβί. Στο Πρωθυπουργικό Αρχείο του Οσμανλίδικου, το Οθωμανικό. Πρέπει εκεί λοιπόν, από την πρώτη χρονιά της Οθωμανοκρατίας στο Μοριά, της Τουρκοκρατίας, 1461, να υπήρχαν κτηματογραφικά και φορολογικά στοιχεία. Τευτέρια, κατάστοιχα. Ψάχνοντας λοιπόν με διάφορους επιστήμονες ιστορικούς, όπως ασχολήθηκε ο Λεβέντ Καλιάπινα, βρήκαμε την πρώτη χρονιά, 1461, εποχή άλωσης της Τραπεζούντας,
Τι βοήθεια είχατε, γιατί όλα αυτά μόνος αποκλείεται, δηλαδή, να τα καταφέρατε. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά μου γεννιέται αυτή η απορία. Μιλάμε για ταξίδια, από ό,τι καταλαβαίνω, μιλάμε για έρευνα μεγάλη, όλα μόνος σας. Με το διαδίκτυο, αλλά και πριν το διαδίκτυο, ξοδεύοντας, εντάξει, αρκετές... Βρήκατε, είναι αυτό που ρώτησα, βρήκατε box από το επιστημονικό, από επιστήμονες, από ιστορικούς. Όχι από φορείς, αλλά από πρόσωπα. Γιατί από φορείς, επειδή είμαι τεχνοκράτης, είμαι μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, και αυτό είναι άλλο ένα δείγμα, ότι δεν χρειάζεται... Έχουμε συνδυάσει αυτούς που ασχολούνται με την ιστορία, είτε να τους θεωρούμε ότι ανήκουν στο καθηγητικό ή διδασκαλικό προσωπικό, ή ότι είναι δικηγόροι και μπορούν να μιλάνε και να διαχειρίζονται καλύτερα τα λεγόμενά τους και τις πράξεις τους, ή ότι είναι συνταξιούχοι και δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν και για την αποκάταση της δικής και να ασχολούνται με τα εκκλησιαστικές υποχρεώσεις που στην πορεία της δράσης τους ως νέοι τα είχαν ψιλοεγκαταλείψει. Όχι, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Μπορεί και ένας ο οποίος δεν ασχολείται, δεν έχει τέτοιου είδους γνώση και εξειδίκευση, μόνο με το μεράκι μπορεί να ασχοληθεί. Εγώ, παραδείγματος χάρη, επειδή έβγαλα το πρακτικό, δεν ξέρω καθόλου λατινικά. Και έπρεπε να βρω μία σειρά, ένα σώμα των Βυζαντινών ιστορικών, Corpus Christorum Byzantinae, όλα αυτά, τα οποία χρειάστηκε να τα διαβάσω, χρειάστηκε να με βοηθήσω στην Εθνική Βιβλιοθήκη, να σου πούμε χειρογράφων, χρειάστηκε να πάω στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, όπου εκεί δημιουργείται ένα, και έρχομαι εν το προκείμενο στους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν τα γενεολογικά δέντρα, και το καταλαβαίνω αυτό γιατί είναι μια εσωτερική αναζήτηση. Πολύ σωστά. Μια ανθρώπινη εσωτερική αναζήτηση, το να βρω τις ρίζες μου από το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο όπως είναι η αναζήτηση κάποιου υιοθετημένου, ο οποίος ψάχνει να βρει μέχρι τα γεράματά του ποιος ήταν ο πραγματικός του πατέρας και η μάνα του. Έτσι, ή ο πρόσφυγας, ή ένας ο οποίος είναι Έλληνας της Διασποράς, όταν βλέπει έναν Έλληνα, συγκινείται και λέει, πατρίδα, είμαι κι εγώ Έλληνας, από πού κατάγεσαι το ένα το άλλο, και χαίρεται, είναι αυτή η εσωτερική ανάγκη που έχουμε. Όμως δεν γνωρίζομαι ότι υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν ιδρύματα, όπως το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, όπου έχουν καταγραφεί από αφηγήσεις πρώτης γενιάς προσφύγων στην μεγαλύτερη ποσοστό των Μικρασιατών, 800 μου φαίνεται από τα 1200 ελληνικά και ελληνόφωνα και μεικτοί οικισμοί της Μικρασίας και όχι μόνο του Πόντου. Συν το ότι υπάρχει το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού, όπου στο τμήμα προφορικής παράδοσης και γενεαλογίας, διευθυντής είναι ο φίλος ο Μιχάλης ο Βαρλάς, θα μπορεί να βρει αρκετά στοιχεία από το διαδίκτυο, μπορεί να βρει και εκεί αρκετά στοιχεία από την ελληνική εραντική και γενεαλογική εταιρεία στην Ελλάδα, μπορεί να βρει αρκετά στοιχεία από για την οικογένειά του, αλλά πάλι εφόσον ξεκαθαρίσει ο ίδιος όσο περισσότερα στοιχεία έχει για την οικογένειά του, τόσο πιο εύκολα θα προχωρήσει σε βάθος χρόνου και θα έχει λιγότερες πιθανότητες να κάνει λάθη. Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο στο σήμερα.
δύσκολη καιρή. Πώς διαχειρίζεται τα οικονομικά η αδελφότητα, πώς επιβιώνει, να το πω έτσι απλά, πόσα μέλη υπάρχουν, αριθμοί η αδελφότητα, και τέλος στο κομμάτι των προσωπικών δεδομένων, τι μέτρα λαμβάνει ο σύλλογος για τα μέλη του. Καταρχάς, για το τελευταίο να πούμε για τα προσωπικά δεδομένα, δυστυχώς δεν έχουμε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου όλα τα στοιχεία που τα λέμε τα αναφέρουμε στις εκδηλώσεις που κάνουμε και είναι ένας από τους... Κάποιες εκδηλώσεις, βιντεοσκοπείτε τις εκδηλώσεις σας τουλάχιστον, κάποιες. Όχι όλες, αλλά οι περισσότερες έχουν βιντεοσκοπηθεί και ο λόγος είναι ότι παλαιότερα καταρχάς ξεκινήσαμε ένα πείραμα, ο σύλλογός μας, όπως και η έρευνα η γενεολογική που είπατε, είναι ένα ταξίδι, δεν ξέραμε μέχρι που θα φτάσουμε. Το να προσκαλούμε και να έρχονται καθηγητές πανεπιστημίου και από το εξωτερικό σε έναν οικογενειακό σύλλογο που δεν έχει ενισχυθεί ποτέ οικονομικά από κανέναν φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτικό... Θα γίνω λίγο κακός τώρα, Αν δεν ζητήσεις, δεν θα λάβεις. Εντάξει, ίσως να φέρω και εμείς που δεν ζητήσαμε. Με συγχωρείτε, αλλά αν με ζητήσετε, θα λάβεις ποτέ. Αλλά είναι και η δυσκολία ότι ο οικογενειακός σύλλογος δεν είναι ένας τοπικός σύλλογος. Σύλλογος ποντίων της Κρήτης ή του Ιωδεκίνου... Καταλαβαίνω. Αλλά και πάλι... Της Νέας Μύρνης ή οτιδήποτε... Αν δεν ζητήσετε, δεν θα λάβεις. Σε αυτό έχετε δίκιο. Δεύτερον, η πορεία της οικογένειας μας έχει δείξει και όποιος ασχολείται με την ιστορία με πάθος θα φέρει πολλά αποτελέσματα τα οποία δεν μπορεί να τα φανταστεί. Θα φτάσει στο σημείο να μιλάει ακόμα και με τους προγόνους του. Να του λένε για ποιο λόγο να προσπαθεί να μάθει το περιβάλλον το τότε, της εποχής εκείνης, το κοινωνικό, το στρατιωτικό, το πολιτικό. Γιατί η δυσκολία είναι η εξής. Εάν μαθαίνουμε την ιστορία, όπως είπατε πριν από κάποια ώρα, αποσπασματικά και μέσα από ένα τρίπτυχο ονόματα, ημερομηνίες και τοπονύμια. Η ιστορία δεν είναι αυτό. Και το αντιπαιδευτικό εκπαιδευτικό μας σύστημα, το οποίο δυστυχώς δεν φταίνει οι διδάσκαλοι, φταίει το σύστημα αυτό, έχει να κάνει με αυτές τις μεθόδους. Ενώ ξεκινάμε όταν είμαστε μικρά παιδιά και είμαστε εγωιτευμένοι από τους παππούδες μας, οι οποίοι δεν είναι οι περισσότεροι δεν ήταν μορφωμένοι. Δεν ήταν ιστορικοί, δεν ήταν ρήτορες, δεν ήταν δάσκαλοι, δεν ήταν δικηγόροι, δεν ήταν... Αλλά έχουμε ακούσει και τις πιο ωραίες ιστορίες. Έχουμε ακούσει και μας έχει μείνει αυτό το πράγμα. Γιατί ήταν ο τρόπος που το έλεγαν και αυτά... Και που τι λέγανε άτομα τα οποία δεν γνωρίζανε πολλά πράγματα. Τα βιώματά τους. Τα βιώματά τους λέγανε και τα λέγανε με τέτοιο τρόπο όπως τα έλεγε ο Μαχρυγιάννης. Και είμαστε εγωιτευμένοι και με τη γλώσσα του και με την αθωότητά του και με όλα αυτά. Έτσι κάναμε. Λοιπόν, αυτό προσπαθούμε να περάσουμε κι εμείς μέσα από την πορεία της οικογένειας και με τις διαφάνειες, γνωρίζοντας παράλληλα εκείνη η δυσκολία, το περιβάλλον που ζούσαν, για να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε τα γεγονότα. Διαφορετικά, κάνουμε μία επιπόλαιη κριτική και σχολιασμό που δεν γνωρίζουμε τα γεγονότα. Κουβέντα καφενείου. Δεν ξέρω τις προηγούμενες ερωτήσεις που μου είπατε. Ως προς την επιβίωση της αδελφότητας. Εντάξει, ο καθένας... Και ως προς τα μέλη, ας πούμε, πόσα παρισμοί. Τα μέλη, καταρχάς ξεκινήσαμε
ως οικογενειακός σύλλογος. Όμως ο σκοπός δεν είναι να κάνουμε ένα κλειστό κλαμπ, αλλά να προβάλλουμε την πορεία της οικογένειας στη διαχρονική σε όλη την κοινωνία. Και η χαρά μας είναι να έχουμε πλέον ενεργά μέλη και μη γαβράδες, ανεξάρτητα εάν δεν έχουμε αλλάξει το καταστατικό, και είναι ένα από τα ερχόμενα από τους στόχους, από τις επόμενες ενέργειες που έχουμε να κάνουμε. Λοιπόν, ένας ανοιχτός... Σαν μέλη δηλαδή της οικογένειας... Σαν μέλη της οικογένειας, είμαστε γύρω στους... στα 300 μέλη της οικογένειας εδώ στην Αθήνα και σχεδόν άλλα τόσα στην Μακεδονία. Θα μου πει κάποιος, μα καλά, αναφέρεται ότι η οικογένειά σας έχει μία δράση αιώνων, υπερχιλιόχρονη. Το δημογραφικό της εποχής εκείνης με τα παιδιά ήταν πολύ μελής οι οικογένειες. Πώς είναι δυνατόν να έχει στα 1000 χρόνια, στα 35 γενναίες πάνω κάτω, να έχετε εκατοντάδες μέλη που θα έπρεπε να έχετε δεκάδες χιλιάδες? Η απάντηση είναι ότι όλες οι οικογένειες παγκοσμίως, παρακολουθώντας και άλλες οικογένειες κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο, είχαν απώλειες σημαντικές στο πέρασμα των αιώνων μέχρι σήμερα. Λόγω πολέμων και κακοχίες γενικότερα. Και ασθενειών. Και καταποντισμών και σεισμών και αυτών. Οι μεγαλύτερες απώλειες έχουν να κάνουν με τα σύνορα και με τους πολέμους και οτιδήποτε. Πρώτα απ' όλα θα σας πω έναν παράγοντα τον οποίο τον διαπίστωσα μέσα από την οικογένειά μου και δεν είχα δώσει την σημασία αυτή την οποία την ακούμε από άλλους φορείς που μπορούμε να τους θεωρήσουμε και καθυστερημένους. Μία συντριπτική μειοψηφία των μελών της οικογένειάς μας είναι αυτοί που φέρουν σήμερα την οικογένεια, το όνομα Γαβράς, από αυτούς που έφεραν. Γιατί πρώτα απ' όλα είχαμε στον χώρο της Μικρασίας τους εξισδαμισμούς. Δεν υπάρχει οικογένεια η οποία να μην εξισδαμίστηκαν. Και θα σας πω το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στην εποχή των Σελτζούκων Τούρων που ήρθαν, γιατί μας βρήκανε στον Πόντο, είχαμε καταγραφεί έναν αιώνα νωρίτερα, 3-4 γενιές νωρίτερα. Ήρθανε δεκάδες χιλιάδες νομάδες από την Μογγολία και περάσανε την σημερινό Ιράκ, η Μεσοποταμία, δηλαδή η Περσία, το Ιράν και όλα αυτά ήρθαν. Εμείς με μελέτες ιστορικών, να μην αναφέρω τον Τρέσβολ και κάποιους άλλους, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία με όλες τις εθνότητες είχε κοντά στα 11 εκατομμύρια πληθυσμό. Αυτή ήταν δεκάδες χιλιάδες. Αρκετά εκατομμύρια ήταν ελληνικής καταγωγής. Σήμερα έχουμε φτάσει να έχουμε στον ελλαδικό χώρο 10-11 εκατομμύρια. Από αυτά 1-2 εκατομμύρια λένε ότι δεν είναι, είμαστε από πρόσφυγες οικονομικούς μετανάστες και. Να βάλουμε και άλλους 5-6-7 εκατομμύρια Έλληνες της διασποράς, να τους βάλουμε. Οι Τούρκοι είναι 70-75-80 μαζί με τους Κούρδους και όλα αυτά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έπρεπε να ήμασταν εμείς 70 εκατομμύρια και αυτοί να ήταν 10 εκατομμύρια, 11 εκατομμύρια, όταν εμείς ήμασταν περισσότεροι πριν από 10 αιώνες. Άρα οι εξισλαμισμοί που έγιναν και αλλάξαν τα ονόματα όλα αυτά, συνέτειναν στο ότι να μείνουν λίγοι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, να σας πω ότι έχουμε βρει και κάποιους
εξισλαμισμένους γαβράδες που έφτασαν μέχρι τη θέση του Σουλτάνου, του Σουλτανάτου, του Ικονίου, του Ρουμ. Και το λέω τώρα γιατί μέχρι πριν 10 χρόνια ο γαβράς αυτός, ο οποίος εξισλαμίστηκε και ήταν το δεξί χέρι του Σουλτάνου, του Ικονίου, του Κιλίτσα Ρασλάν, είχε τη θέση του πρωθυπουργού, του Βεζίρη, σύμφωνα με τις μαρτυρίες Αράβων Βυζαντινών ιστορικών. Πριν από 10 χρόνια βρέθηκε μολυβδό βουλό του, που ανέφερε ναι, ότι ήταν Σουλτάνος. Βρίσκεται στην συλλογή Ντάπαρτον Όγκς της Ουόσιγκτον και ο Χάιντεμαν μαζί με την νομισματολόγο την Κλόντια Σόουλ έκαναν αυτή την ανακάλυψη. Πριν από 2 χρόνια μάλιστα και στη Φλωρεντία το ανέφεραν στην επιστημονική δημοσίευση, ότι ο Ιχτιγιάρ Αντίν Αλ Χασάν Ιμν του Γαβρά ήταν Σουλτάνος για λίγο χρονικό διάστημα σαν διάδοχος του προηγούμενου, τον οποίο τον σκοτώσανε τελικά τα αδέρφια του, οι συνυποψηφοί του για Σουλτάνη. Και λέω είναι ο μοναδικός Σουλτάνος ελληνικής καταγωγής από πατέρα, γιατί 3, 4, 5, 6 Σουλτάνοι μέχρι και τον Μεχμέτ και τους άλλους ήταν ελληνικής καταγωγής από μητέρα που ήταν σκλάβες στα χαρέμια του Σουλτάνου και κάποιοι έγιναν και Σουλτάνοι. Λοιπόν, αυτός μιλάμε ότι ήταν ελληνικής καταγωγής από πατέρα που έφερε το επώνυμο. Άρα πάρα πολύ χάσαμε και οι παλαιολόγοι και οι άγγελοι και οι κομνηνοί και οι λασκάριδες, όλες οι οικογένειες οι ελληνικές και όχι μόνο οι γνωστές αλλά πολύ περισσότερο οι υπόλοιπες, χάσανε μέλη της οικογένειάς τους, τα πιο ικανά μάλιστα, που με τους γενίτσαρους και με αυτά τα γνωρίζουν κάποια ψήγματα και από την ιστορία. Δεύτερον, τα παρατσούκλια που υπήρχαν έδωσαν αλλαγή στα ονόματα. Ένα παράδειγμα, πριν από 90 χρόνια όταν ήρθαν και καταγράφηκαν από τα επιτροπές ανταλλαξίμων, ως ανταλλάξιμοι δυστυχώς, οι πόντοι, μεταξύ των οποίων και οι γαβράδες, οι τελευταίοι γαβράδες που έφυγαν από τον πόντο, αλλάξαν το όνομά τους, άλλοι σε Γαβρίδης, άλλοι σε Γαβριάς και άλλοι σε Κυψελίδης, επειδή Γαβράν λέγανε τουρκικής προέλευσης την Κυψέλη στον πόντο. Πολλοί από πρωτοβουλίες των Ελλαδιτών αλλάξανε, αλλά κάποιοι και ίσως από το δικό τους, από δικιά τους επιθυμία, γιατί ήταν δύσκολοι καιροί, προσπαθούσαν να επιβιώσουν και με το να διασπαστεύουν μια οικογένεια σε πολλά μέλη θα παίρνανε και αθρηστικά μεγαλύτερο κλήρο από τις γεωργικές γέες που θα έδινε σαν αποζημίωση το ελληνικό κράτος που τους τοποθέτησε στη Μακεδονία για να αλλάξει τη σύσταση του πληθυσμού με τους λαβόφωνους. Γι' αυτό δεν ήρθαν οι γαβράδες στην Λάξο. Έτσι λοιπόν το ίδιο ισχύει και με την Πελοπόννησο. Οι Σπηλιωτόπουλοι και οι Σπηλιωτόπουλοι. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατάγονται από το Σπηλιώτη τον Γαβρά. Κάποιος που ήταν χρυσοχώος, στην Πελοπόννησο τους λένε Χρυσικούς. Απέκτησε το όνομα Χρυσικός. Που ήταν πυρητιδοποιός, μπαρουξής. Έτσι λοιπόν μένουν λίγοι και οι περισσότεροι, ίσως κάποιοι το γνωρίζουν, κάποιοι δεν το γνωρίζουν, είναι γαβράδες και δεν το ξεπερνούν. Μάλιστα. Γι' αυτό είμαστε λίγοι.
Κάπου εδώ νομίζω θα κλείσουμε αυτή την μικρή, εγώ θα έλεγα, εισήγηση για τη μεγάλη σας οικογένεια, γιατί πρέπει να μιλάμε μέρες, γιατί αν πιάσουμε το κομμάτι και ακόμη και με τα νομίσματα, τα μολυβδόβουλα, θα μιλάμε ακόμη μια μέρα. Θα θέλουμε και εδώ να είμαστε μέρες πολλές. Θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία σας, αγαπητέ Νίκο Γαβρά, εκ μέρους της αδελφότητας των Παταχού Γαβράβων, ο Άγιος Φέδωρος ο Γαβράς. Να σε αναγκάσω να βεσβευτείς ότι θα ξανάρθει να μιλήσουμε περισσότερο για την οικογένεια, αλλά και για άλλες επιφανείς οικογένειες, καλούντας και κάποιους, όπως μου είχες πει, από την οικογένεια των Μουρούζιδων. Εγώ να ευχαριστώ και των Ψηλάντων, βεβαίως. Μακάρι να έρθουν. Εμείς, συγγνώμη Παναγιώτη, βεβαίως, προσπαθούμε και έχουμε καλέσει τις εκδηλώσεις μας όσους εκπροσώπους οικογενειακών συλλόγων βρίσκονται και δραστηριοποιούνται εδώ στην Αθήνα και έχουν έρθει και από την Κρήτη και από την Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και τους έχουμε προβάλει και από το συλλεκτικό ημερολόγιο που εκδίδουμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, χαρά δικιά μας είναι, παίρνοντας πάσα, ευχαριστώ για όλα τα καλά σου λόγια. Δέσμευση και ευχαρίστηση για μας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε αυτό το πράγμα που πιστεύουμε ότι είναι ικανοποίηση. Όταν βλέπεις ότι εκατοντάδες κόσμος παρακολουθεί τις εκδηλώσεις και ενδιαφέρεται μέσα στην μιζέρια της εποχής μας και στην κατάθλιψη, ότι υπάρχει μία διέξοδος και από την άλλη ένα κουράγιο, ότι βλέποντας ότι οι πρόγονοί μας εμπράκτως, όταν μελετάς την οικογενειακή σου ιστορία, καταλαβαίνεις ότι την ιστορία όχι σαν ένα ξεκομμένο κομμάτι κάποιας άλλης εποχής που δεν με συγκινεί εμένα καθόλου, γιατί είχαν άλλα ενδιαφέροντα ή τίποτα. Όταν λέμε ο πατέρας μου πολέμησε ως βετεράνος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο παππούς μου στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν βλέπεις τα κοιμήλια, όταν βλέπεις τι είναι αυτό, το θεωρείς κάτι δικό σου και δεν είναι δύσκολο να παθιαστείς. Αντίθετα, όταν το παίρνεις σαν ξεκομμένο, αρχίζει να αναρωτιέσαι τι είναι πατρίδα, τι είναι πατρίδα. Πατρίδα είναι ο τόπος που περπατάμε, τελειώνοντας να πω ένα σημείο. Όπου γη και πατρίς, βέβαια. Όπου γη και πατρίς, αλλά και βλέπεις και τον κόσμο και τους νέους μας, δυστυχώς. Βλέπω μια στροφή και είναι το ευχάριστο να συμπληρώσω τη σκέψη σου. Τα τελευταία περίπου 2 χρόνια των νέων στροφή στην παράδοση και στην ιστορία και στις ρίζες. Αυτό φαίνεται μέσα από την μεγέμφυση των τμήματων, έστω και από τον χορό, τα μουσικά τμήματα των ποντιακών σωματείων, αλλά και την διάθεση να μάθουν την ποντιακή διάλεκτο, με τελευταίο σημείο αναφοράς η μεγάλη προσπάθεια που έγινε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ποντίων Εκπαιδευτικών για την εκμάθηση ποντιακής διαλέκτου πανελλαδικά, και έδωσε μια άλλη όφηση σε αυτό που λέγεται ποντιακός ελληνισμός, για τα ήθη έθιμα, την ιστορία. Επειδή είμαι και εγώ ένας από τους μαθητές, γι' αυτό το λέω, να κάθομαι στο θρανείο, και πραγματικά στις γιορτές ένιωσα ότι έκανα γιορτές παραδοσιακές, τιμώντας το 12ήμερο, καθώς και τα ήθη έθιμα του ποντιακού ελληνισμού. Πραγματικά θεωρώ ότι οι νέοι, οι μικρότεροι από μένα, γυρνούνε στην παράδοση και στις ρίζες. Έχω ένα τελευταίο παράδειγμα. Συγγενικό μου πρόσωπο, ο πρόεδρος Τσάλτος, ο οποίος τον έγραψα εγώ, χωρίς να τον ξέρει, και κάποια μέρα του τηλεφώνησε, του λέω: σου έκανα ένα δώρο, σε έγραψα στο σύλλογο. Δεν έχει σημασία ποιος ήταν ο σύλλογος,
αν ήταν εδώ στην ΕΣΜΗ. Με παίρνει χθες τηλέφωνο, μου λέει ήρθε πρόσκληση, και να πούμε και αυτό ότι την Κυριακή η Ένωση Ποντίων Ιασμίνης, η Μαύρη Θάλασσα, κόβει την Βασιλόπιτα, έχει την εκδήλωση στο 13ο σχολείο στην Άνω Ιασμίνη σε 10.30 ώρα, με χαρά όλοι να παρευρεθούμε. Μου λέει, μου ήρθε πρόσκληση ηλεκτρονικά, θα πας? Του λέω βεβαίως θα πάω. Μου λέει θα έρθω. Από το 2008 τον έχω γράψει μέλος. Για μένα ήταν συγκίνηση και χαρά. Είναι και μεγαλύτερος μου. Θα έρθω, μου λέει. Άρα και από αυτό το βήμα και από τη μεγάλη προσπάθεια της οικογένειάς σας, γιατί το ένα κομμάτι είναι αυτό που είπες, ότι καταγράφεται και η ιστορία, αναδεικνύεται τις ρίζες σας, της οικογένειάς σας, αλλά καταγράφεται, είναι ένα κομμάτι η οικογένειά σας στην ευρύτερη ιστορία. Όλοι μαζί νομίζω ότι βοηθάμε στο να μην χαθεί, να μην χαθούν οι ρίζες μας, ο πολιτισμός μας και η ιστορία. Και η κληρονομιά μας, αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αν καταφέρουμε να γίνουμε αφορμή για τους νεότερους να ψάξουν την ιστορία και τις ρίζες του, κάτι έχουμε καταφέρει. Θα λέμε ότι κάτι καταφέραμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο λιθαράκι που μπορούμε να προσφέρουμε. Και από την άλλη, είναι το κουράγιο που παίρνουμε και οι δυνάμεις που παίρνουμε όταν βλέπεις τους προγόνους σου να έχουν ξεριζωθεί αρκετές φορές. Δεν έχεις την πολυτέλεια να λιποψυχίζεις και να πεις εντάξει, εγώ τώρα θα πρέπει να στριμωχτώ λιγάκι, εμείς που έχουμε το αμάξι μας ή κάποιοι που έχουν το εξοχικό τους, την άνεση τουλάχιστον στην της επιβίωσης και δεν είναι στη φάση το να ψάχνουν να βρουν μέσα από τους σκοπιδοδενεκέδες, που για να μην ειλικρινείς και εγώ δεν το πίστευα ότι θα αργόταν η εποχή της κατοχής που έζησαν οι γονείς μου, οι δικοί μου γονείς, στα παιδικά τους χρόνια. Όμως τα ζήσανε και σταθήκανε στα πόδια τους και μεγαλούργησαν φτιάχνοντας εμάς μέχρι τις μέρες αυτές. Λοιπόν, θα πρέπει να εμφανούμε αντάξει συνεχιστές όλων αυτών που είχαν μεγαλύτερες δυσκολίες από τις σημερινές, που τις έχουμε συναντήσει, τις έχουμε βιώσει, τις έχουμε ζήσει κι εμείς με το να επαναλαμβάνουμε αυτά τα οποία έχουν κάνει. Επομένως, παίρνουμε κι εμείς δυνάμεις για να χαμογελάσουμε, για να δώσουμε δυνάμεις στον εαυτό μας και στα παιδιά μας. Γιατί και τα παιδιά μας, όταν μας βλέπουν να είμαστε σε μία καταθλιπτική κατάσταση, δεν τους στην ουσία τους πετσοκόβουμε τα φτερά. Δεν μπορούν να σταθούν και εκείνοι στα πόδια τους. Εμείς πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας και να βοηθήσουμε και αυτούς. Να κλείσουμε με αυτό. Καλή χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία, να μην αφήσουμε κανένα να μας πάρει το χαμόγελο από τα χείλη. Πολιτικές διαδρομές χθες και σήμερα με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, φιλοξενούμενο τον κύριο Νίκο Γαβρά, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας του Απαναπανταχού Γαβράβων, ο Άγιος Φεύρος ο Γαβράς. Καλό σας βράδυ. Σ' ο χρόνον έμαθεν σπαθεί.
Σωτρίτωνε καυχάτωνε, σωτρίτωνε καυχάτωνε, κανέναν κυφωάτε. Μη δε μικρούς, μη δε έμαζεψε.